Γεια ευτύχησα εδώ, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι ένα vlog συμπληρωματικό στο επεισόδιο της Cinque Terre. Ουσιαστικά είναι η μέρα που πήγαμε στην πόλη La Spezia και στο Porto Venere. Ένα πανέμορφο μικρό χωριό το οποίο παρότι δεν είναι στα 5 της Cinque Terre είναι εξίσου γραφικό. Καλημέρα! Σήμερα θα μπούμε στο αυτοκίνητο και θα πάμε στη La Spezia, που είναι η πιο κοντινή πόλη κοντά στη Cinque Terre. Είμαστε στη Σπέτσια, για την ακρίβεια λέγεται La Spezia. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην επαρχία της Λιγουρίας μετά τη Γένοβα. Έχει περίπου 93.000 κατοίκους και αποτελεί πολύ σημαντικό λιμάνι, και εμπορικό αλλά και στρατιωτικό. Εδώ υπάρχει η ναυτική βάση του πολεμικού ναυτικού της Ιταλίας. Ο κόλπος πίσω μου λέγεται κόλπος στη Σπέτσια και αυτή εδώ η πόλη αποτελεί και ορμητήριο για ταξιδιώτες που θέλουν να επισκεφθούν το Cinque Terre. Εμείς μένουμε μέσα σε ένα από τα 5 χωριά, αλλά πολλοί κόσμος πηγαίνει ημερήσια εκδρομή. Είτε έρχεται εδώ με κρουαζιερόπλοιο και πηγαίνει η εκδρομή εκεί, είτε έρχεται μένει εδώ και πηγαίνει με τρένο. Το κάστρο της Σπέτσια λέγεται κάστρο Αγίου Γεωργίου, όπως ο Κιλκής. Νάτος και Άγιος Γεώργιος που σκοτώνει τον δράκο. Φύγαμε από τη Σπέτσια και οδηγήσαμε νότια για να φτάσουμε στην άκρη της Χερσονήσου που περικλεί τον κόλπο της Σπέτσια. Αυτό το μεγάλο φυσικό λιμάνι εδώ στη θάλασσα της Λιγουρίας. Εδώ υπάρχει ένα μέρος που λέγεται Porto Venere ή Porto Venere. Παρότι το Porto Venere δεν είναι ένα από τα 5 χωριά της Cinque Terre, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει ομορφιά. Αλλά επειδή δεν είναι ένα από τα 5 πολύ διάσημα και τουριστικά χωριά, δεν έχει την ίδια δημοφιλία που έχουν τα 5 πιο βόρεια. Το Porto Venere έχει και μεγάλο λιμάνι και λόφο με κάστρο, αλλά και αυτά τα κλασικά πολύχρωμα σπίτια. Εδώ η πίσω πλευρά από τη μεριά του βουνού έχει τα τείχη της παλιάς πόλης που προστάτευαν το Porto Venere από χερσαίες επιθέσεις. Και μόλις περάσαμε την πύλη και μπήκαμε στην παλιά πόλη. Νομίζω πως αδικείται το Porto Venere που δεν είναι στα 5 στις Cinque Terre. Θα έπρεπε να είναι Cinque Sei και να είναι και αυτό μέσα. Κουρτίνα από μακαρόνια. Έτοιμο πέστο, μπορείς να πάρεις βαζάκι για το σπίτι αν θέλεις. Όλο το χωριό είναι χτισμένο πάνω στην πλαγιά που καταλήγει στη θάλασσα και αυτός ο κεντρικός δρόμος πάει παράλληλα με την ακτή. Αδεξιά-αριστερά συναντάμε δρομάκια με σκαλοπάτια που πηγαίνουν πάνω-κάτω. Η 11η σκάλα del Capitolo που πάει κάτω.
Εδώ στην περιοχή του Πορτοβένερ υπάρχει και το ομώνυμο εθνικό πάρκο, του οποίου βασικό κομμάτι είναι το νησί Παλμέρια. Είναι αυτό εδώ το νησί απέναντι, το οποίο έχει ωραίες παραλίες, πάρα πολύ πράσινο, και είναι το τελευταίο νησί κάτω στη Χερσόνησο. Βασικά, αν είσαι πλεούμενο και έρχεσαι από τα βόρεια και θέλεις να μπεις στον κόλπο της Σπέτσια, αν είσαι μεγάλο πλοίο θα κάνεις το γύρο του νησιού, ή αν είσαι μικρό θα περάσεις από αυτό το στενό. Στο λόφο πάνω από την πόλη βρίσκεται το κάστρο Ντόριαν και εδώ πέρα στην άκρη του βράχου βρίσκεται η γοτθική εκκλησία του Άγιου Πέτρου. Πάνω από την εκκλησία του Αγίου Πέτρου έχει μια τέλεια ταράτσα με φανταστική θέα. Βλέπεις τα πάντα από εδώ πέρα. Είχε ένα άνοιγμα σαν τείχη και μια σκάλα που κατεβαίνει κάτω στην επιφάνεια του νερού. Εδώ λέει υπάρχει μια σπηλιά, η σπηλιά του Βίρονα, του Λόρδου Βίρονα. Μια μεγάλη σπηλιά υπάρχει εκεί πέρα που μπαίνει μέσα το νερό, κάτω από το κάστρο. Αλλά υπάρχει κι άλλη μια εδώ. Να η σπηλιά! Και βασικά την έχουν χτίσει. Λογικά δεν θέλανε να έχει πρόσβαση κάποιος από αυτή τη μεριά του βράχου στην από εκεί. Εδώ το μέρος ήταν λίγο σαν κερκόπορτα. Εντάξει, το τοπίο και τα χρώματα είναι απλά μαγεία. Και αυτό που μου αρέσει περισσότερο από όλα είναι αυτά τα κάθετα βράχια. Αυτή η σπηλιά λένε ότι αποτέλεσε έμπνευση για ένα έργο του Λόρδου Βίρονα. Λογικά καθόταν εδώ πέρα που είμαστε τώρα, αγνάντευε τη θάλασσα και τα βράχια και τη σπηλιά απέναντι. Εδώ το άγαλμα της γυναίκας που κοιτάει προς τη θάλασσα και περιμένει τον άντρα της στο ναυτικό. Ίδια ιστορία σε όλα τα ψαροχώρια, σε όλα τα ναυτοχώρια. Είτε είναι στην Ιταλία, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι σε κάθε άκρη του πλανήτη. Και τώρα επιστρέφουμε προς τα πίσω από την παραλιακή οδό. Εκεί πάνω είναι ο κεντρικός δρόμος του χωριού. Η παραλιακή προμενάδα είναι παράλληλη με το κεντρικό δρόμο του χωριού που ανεβήκαμε πριν. Τα σπίτια που είναι στη σειρά έχουν την πόρτα τους από το κεντρικό δρόμο του χωριού και την πίσω μεριά με τα παράθυρα που κοιτάει στη θάλασσα. Εδώ στο παραλιακό δρόμο έχει και πολλές ψαροταβέρνες. Το μέρος είναι εντελώς άνηση. Ωραίο το Πορτοβένερε, το αποχαιρετούμε. Μπαίνουμε στο αμάξι και αναχωρούμε από εδώ. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν παιδιά, συμπληρωματικό στην Cinque Terre. Αν πάτε ποτέ σε εκείνη την περιοχή της Ιταλίας, μπορείτε να επισκεφτείτε και την πόλη La Spezia, αλλά και το Πορτοβένερε. Γράψτε αν θέλετε στη σχόλια από κάτω τη γνώμη σας, πείτε μου αν σας αρέσουν αυτά τα συμπληρωματικά vlog με υλικό που δεν έχει παίξει στο Happy Traveler και εννοείται κάντε ένα τεράστιο like και εγγραφή στο κανάλι με καμπανάκι. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια!